Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστεί ο νέος νόμος πλαίσιο με τίτλο «Νέοι ορίζοντες στα ΑΕΗ, εσωτερικό Εράσμους, κοινά και διπλά πτυχία, startups φοιτητών, νέες αξιοκρατικές διαδικασίες εκλογής καθηγητών, βιομηχανικά διδακτορικά». Ο λόγος στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι σε όλους που είστε εδώ διαζώσεις και σε όσους που έχετε συνδεθεί διαδικτυακά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Είμαστε εδώ, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, για να παρουσιάσουμε το νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, προς τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αποστόλη Δημητρόπουλο, τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Βασίλη Διγαλάκη. Όλα τα πανεπιστήμια, τα μέλη ΔΕΠ, τους Πριτάνης, οι οποίοι έχουν συμβάλει ήδη καθοριστικά στην, θα έλεγα, εκτενή συζήτηση που έχει διενεγηθεί όλο το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλούς μήνες και περισσότερο από αυτό, σχετικά με το νέο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των κομμάτων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και προσήλθαν για συζήτηση και γόνιμο διάλογο και προτάσεις που έχουν κάνει έχουν ήδη ενσωματωθεί στο εν λόγω νομοσχέδιο. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, στο ΚΚΕ, στην Ελληνική Λύση. Μετά τις αμέσως επόμενες ημέρες, το νομοσχέδιο θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση. Είναι ένα εκτενές νομοσχέδιο, ένας νόμος πλαίσιο και θα ήθελα να ζητήσω ήδη την καταληκτική συνδρομή όλων. Όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των καθηγητών, του προσωπικού, των φοιτητών, των οργάνων διοίκησης, σχετικά με προτάσεις που μπορεί να έχουν σχετικά με το νομοσχέδιο ακριβώς αυτό. Ξεκινώ λοιπόν ευθύς εκ αρχής, μοιράζοντας μαζί σας μία παρουσίαση. Φαντάζομαι... Είμαστε εντάξει. Ωραία. Εδώ μπορεί κανείς να δει το συνολικό νομοθετικό έργο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 2019. Όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά, ξεκινήσαμε από κάτω προς τα πάνω, σε μια προσέγγιση ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και το σχολείο. Από τα πρώτα νομοσχέδια ήταν το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου, το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την ενίσχυση ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Εν συνεχεία, για τα σχολεία, σε ζητήματα αυτονομίας, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών, ενίσχυση δομών υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου, εκκλησιαστική εκπαίδευση. Άλλο ένας νόμος για τα πανεπιστήμια σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς spin-offs. Και ερχόμαστε τώρα στο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, σε μία, θα έλεγα, προσπάθεια να φέρουμε μεταρρυθμιστικό έργο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά. Και θέλω να το τονίσω αυτό, με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος όλων των εξαγγελιών που είχαν γίνει προεκλογικά, από την Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για μεταρρυθμίσει την εκπαίδευση από κάτω προς τα πάνω. Θα ήθελα να τονίσω ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό έργο δεν αποτελεί απλώς ένα σχέδιο νόμου. Όπως είπα, είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος αφενός κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, ρυθμίζει ζητήματα που για χρόνια ήταν είτε αρρύθμιστα είτε ασαφή και δίνει νέους ορίζοντες. Νέους ορίζοντες στα παιδιά μας, στους φοιτητές μας, στους καθηγητές μας, συνολικά στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, νέες δυνατότητες για να τις αξιοποιήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να έχουν πραγματικά τα πανεπιστήμια που τους αξίζουν με περισσότερες ακριβώς δυνατότητες. Θα έλεγα λοιπόν ότι και λύνουμε χρόνια προβλήματα και ταυτόχρονα έχουμε το βλέμμα στο αύριο, στις διεθνείς πρακτικές, στις διεθνείς εξελίξεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αυτοί λοιπόν που βλέπετε είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες του νομοσχεδίου. Αναβάθμιση ποιότητας, ενίσχυση λειτουργικότητας, προώθηση σύνδεσης με την κοινωνία, εξυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ. Και αν σας μείνει μία διαφάνεια, θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να είναι αυτή. Είναι μία διαφάνεια που έχει συνολικά κέρυες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Το τονίζω, είναι ίσως η διαφάνεια που προσπαθεί να αποτυπώσει κατά το δυνατόν όλες τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Στην αναβάθμιση ποιότητας θα μιλήσουμε για διπλά και κοινά πτυχία. Για τη δυνατότητα για τους φοιτητές μας να επιλέγουν μαθήματα από άλλα τμήματα και σχολές. Για το ελληνικό Εράσμους. Για επαγγελματικά μεταπτυχιακά. Για την δευτερεύουσα κατεύθυνση πτυχίων, τη λεγόμενη minor όπως είναι στο εξωτερικό. Για τα βιομηχανικά διδακτορικά. Για την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης. Για επισκέπτες καθηγητές. Για μεγαλύτερη αυτονομία των πανεπιστημίων στην οργάνωση προγραμμάτων σπουδών. Για προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, για νέες, πιο αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής μελών ΔΕΠ, για κίνητρα, για έρευνα και μείωση γραφειοκρατίας. Τη λειτουργικότητα. Θα μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Μια πραγματική τομή στον χώρο της διοίκησης των πανεπιστημίων. Με αυξημένα φίλτρα συλλογικότητας, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξωστρέφειας. Με ευθυγράμμιση με τις διεθνείς καλές πρακτικές πανεπιστημίων του εξωτερικού. Για θεσμικά εργαλεία που προβλέπουν συγκεκριμένους στόχους για τα πανεπιστήμια. Για ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη διαχείριση της περιουσίας των πανεπιστημίων. Για νέες δομές υποστήριξης πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως μονάδες ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με το πώς θα φέρουμε πανεπιστήμιο και κοινωνία πιο κοντά, πώς θα τους συνδέσουμε ακόμα περισσότερο, προκειμένου η εντυπωσιακή αυτή τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουν τα πανεπιστήμια να διαχέονται τα ωφέλη της σε όλη την κοινωνία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα νέο, σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολίτες και φορείς. Θα μιλήσουμε για τη δυνατότητα που δίνεται για προγράμματα πιστοποιητικών ψηφιακών δεξιοτήτων, για την αναβάθμιση των κέντρων διαβίου μάθησης. Για παράδειγμα, τη δυνατότητα για κάποιον φορέα να έρθει να ζητήσει από ένα πανεπιστήμιο ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενούς του. Επίσης, για τα micro-credentials, μια τάση στην οποία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, θα μιλήσουμε τον εξυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ, για μια μεγάλη τομή που γίνεται και εκεί, για να βελτιώσει ακριβώς την καθημερινότητα των πολιτών, να προσελκύσουμε τις νέες και τους νέους από το εξωτερικό. Πρόκειται για ρυθμίσει σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα για αυτούς που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Πλέον δεν θα χρειάζεται να καταθέτουν αίτηση. Θα πηγαίνουν απευθείας στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Και εκεί, εφόσον το πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχονται είναι ήδη στο Μητρό Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων, θα μπορούν απευθείας να κάνουν τη διαδικασία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση που οδηγεί στην πρόσβαση στην εργασία, εκεί επιταχύνονται σημαντικά οι διαδικασίες, γίνονται πολύ πιο εύκολες, πολύ πιο γρήγορες, πάντοτε προς όφελος του πολίτη. Μία διαφάνεια λοιπόν που νομίζω πρέπει να συγκρατήσετε είναι αυτή η οποία έχει το σύνολο, θα έλεγα, των βασικών, των κέριων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Ξεκινώ λοιπόν με τον πρώτο άξονα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση της ποιότητας. Εδώ θα σας θυμίσω ότι ήδη στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και 3 χρόνια έχουμε δρομολογήσει αρκετές πολιτικές που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας. Τα 3 αυτά χρόνια έχουν γίνει παρεμβάσεις στοχευμένες και ερχόμαστε τώρα και ολοκληρώνουμε αυτή την προσπάθεια σε ό,τι αφορά και την αναβάθμιση της ποιότητας. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνησή μας έχει εξορθολογήσει τη διαδικασία της φοίτησης, θεσπίζοντας το ανώτατο όριο φοίτησης, θεσπίζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής, προβλέποντας τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, η κατανομή της να γίνεται όχι κατά την αυθαίρετη κρίση του εκάστοτε υπουργού, αλλά στη βάση κριτηρίων, αντικειμενικών κριτηρίων και ποιοτικών κριτηρίων. Ενέργειες για την υποστήριξη των μονάδων διασφάλισης ποιότητας των πανεπιστημίων μέσω δράσεων ΕΣΠΑ και μέσω της ΓΕΓΕΚ. Έργα ταμείου ανάκαμψης για τα πανεπιστήμια ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, θα μιλήσουμε και για αυτά περισσότερο. Πολλές ενέργειες για διεθνοποίηση των πανεπιστημίων, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ποιότητας, με τη δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, με συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με δράσεις ΕΣΠΑ,
για πρόσκληση που βγήκε για 20 εκατομμύρια ευρώ. Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού Ασύλου στην πραγματική του έννοια και ένα πλήρες πλαίσιο για τη συνολική ενίσχυση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Και τέλος, ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αναδιάθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη. Σας θυμίζω τη δρομολογημένη αναστολή 37 τμήματων που είχαν ιδρυθεί χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Σας θυμίζω την κατάργηση της τέταρτης νομικής, εκκλησιαστικών τμήματων και άλλων τμήματων και τις περαιτέρω ενέργειες που είναι εν εξελίξη για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη. Έρχομαι λοιπόν στο τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο για την ποιότητα. Τρία πράγματα. Προγράμματα σπουδών, ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ΕΛΚΕ και εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ. Στα προγράμματα σπουδών, πλέον δεν θα χρειάζεται η άδεια του Υπουργείου Παιδείας για να ιδρύσει ένα πανεπιστήμιο, ένα νέο πρόγραμμα σπουδών. Θα πείτε με αυτονόητο είναι. Πράγματι είναι αυτονόητο, πριν όμως δεν είχε γίνει στη χώρα μας. Πλέον λοιπόν δεν θα χρειάζεται η άδεια, όπως δεν χρειάζεται ήδη για τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Θα απαιτείται επιστοποίηση, ακαδημαϊκή επιστοποίηση από την ΕΘΑΕ, από την Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος και περιοδική επιστοποίηση ανά 5 έτη. Έχει μία σημασία ότι εστιάζουμε ευθύς εξ αρχής στα ζητήματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Γιατί η πανδημία μας αποτέλεσε, παρά τις δραματικές συνέπειες, και ένα εφαλτήριο για να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Πλέον λοιπόν προβλέπουμε ένα πλήρες πλαίσιο για τη χρήση σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ προπτυχιακών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών. Στα προπτυχιακά θεωρούμε μείζονος σημασίας τη διαζώσης εκπαίδευση. Γι' αυτό και η εξαποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αναφέρομαι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Επίσης, στα προπτυχιακά, στο βαθμό που υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμήματων, διαφορετικών πανεπιστημίων σε διαφορετικές πόλεις, και άρα υπάρχει ανάγκη για χρήση αυτών των μεθόδων τεχνολογίας για να μπορέσουν οι φοιτητές να παρακολουθήσουν. Στα μεταπτυχιακά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απελευθέρωση. Το τονίζω, θεωρούμε ότι υπάρχει ειδοποιώς διαφορά μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σε ό,τι αφορά την χρήση των μέσων εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, προβλέπεται πλατφόρμα ασύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης ANA AEE και αναβάθμιση του θεσμού των κέντρων υποστήριξης δασκαλίας και μάθησης με έμφαση και στα ζητήματα των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Πρακτική άσκηση. Είναι πυλώνας του νομοσχεδίου αυτού το πώς θα ενισχύσουμε το θεσμό της πρακτικής άσκησης. Και εδώ, μετά από ανατροφοδότηση που έχουμε πάρει και από φοιτητές και από εργοδότες. Εδώ λοιπόν προβλέπεται κατανομή αριθμού πιστωτικών μονάδων ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Προβλέπεται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών έναντι εργατικού ατυχήματος, δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου ύψους αποζημίωσης και κατάρτιση κανονισμού πρακτικής άσκησης. Θεσμοθείται τη μονάδα υποστήριξης φοιτητών, η οποία ανάμεσα σε άλλα έχει ρόλο και στην υποστήριξη των φοιτητών σχετικά με την πρακτική άσκηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, διασύνδεσης με επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Επίσης, στο κομμάτι της ποιότητας, προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη διάδραση μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, δηλαδή να μπορεί ένα πανεπιστήμιο να προβλέψει πιστωτικές μονάδες για συμμετοχή συγγραφή δημοσιεύσεων, για έκδοση πανεπιστημιακών περιοδικών, για συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες με αντίστοιχη κατανομή πιστωτικών μονάδων. Απελευθέρωση λοιπόν και εδώ σε ό,τι αφορά ακριβώς περαιτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όπως είπα λοιπόν, προβλέπεται ίδρυση προγραμμάτων σπουδών χωρίς την εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας. Προβλέπεται, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, η δυνατότητα για ένα τμήμα να ιδρύσει περισσότερα του ενός προπτυχιακά προγράμματα, εφόσον έχει διαθέσιμους πόρους για την υποστήριξή του. Αυτό τι κάνει? Δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα τμήματα να διαμορφώσει, να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών, να ακολουθήσει τις εξελίξεις της επιστήμης, εφόσον προφανώς έχει και το απαραίτητο προσωπικό και τους πόρους για να το στηρίξει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη αποκέντρωσης εν γέννη του εκπαιδευτικού συστήματος και πόσο μάλλον και των πανεπιστημίων. Και έχουμε ήδη κάνει σημαντικές ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Μέχρι τώρα, για να δοθεί παράταση στο εξάμεινο ενός πανεπιστημίου, χρειάζεται να ψηφιστεί τροπολογία διάταξης στη Βουλή των Ελλήνων. Πέρσι, για παράδειγμα, εξαιτίας του κορονοϊού, χρειάστηκε να εισηγηθούμε διάταξη
στη Βουλή των Ελλήνων για να παρατείνουν κατά μερικές εβδομάδες τα πανεπιστήμια το εξάμενό τους. Εμείς λέμε γιατί. Γιατί αυτό να μην επαφίεται στα ίδια τα πανεπιστήμια. Αποκέντρωση λοιπόν να έχουν τα ίδια τα πανεπιστήμια τη δυνατότητα να παρατείνουν το εξάμενο και να κατανείμουν ακριβώς επίσης και το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος. Πολύ μεγάλη έμφαση δίνουμε σε αυτό το νομοσχέδιο στην κινητικότητα, στη διεπιστημονικότητα, στις περισσότερες δυνατότητες για τους φοιτητές. Ελληνικό Εράσμος θεσμοθετείται η δυνατότητα για φοιτητές να μπορούν να πάνε για ένα εξάμενο σε ένα άλλο πανεπιστημιακό τμήμα, είτε ομοειδές είτε μη ομοειδές. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής νομικής να μπορεί να πάει για ένα εξάμενο να παρακολουθήσει πληροφορική. Ή ένας φοιτητής οικονομικών να μπορεί να πάει για ένα εξάμενο να παρακολουθήσει ένα τμήμα ιστορίας. Δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης κοινών προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα, τα λεγόμενα joint degrees, καθώς επίσης και διπλών προγραμμάτων σπουδών με άλλα τμήματα είτε του ίδιου πανεπιστημίου είτε άλλου πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδος. Δίνεται η δυνατότητα για προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας. Τριετή προγράμματα συν την πρακτική άσκηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση. Άρα δίνουμε εκ νέου μία έμφαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες και στην τεχνολογία. Θεσμοθετείται η έννοια του ιδρυματικού καταλόγου μαθημάτων. Δηλαδή, το κάθε πανεπιστήμιο καταρτίζει ένα ιδρυματικό κατάλογο και πλέον οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν από αυτόν τον κατάλογο μαθήματα από προγράμματα σπουδών άλλων τμήματων έως 10% των συνολικών πιστωτικών μονάδων. Και επίσης, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των πανεπιστημίων, θεσμοθετούμε τη λεγόμενη διάκριση των major-minor degrees, που υπάρχει και στο εξωτερικό, δηλαδή σπουδές δευτερεύουσας κατεύθυνσης, τα minor degrees, τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών. Και εδώ, με μία έμφαση στην διεπιστημονικότητα, όπως ακριβώς ισχύει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες στο εξωτερικό. Η ευελιξία που δίνουμε στην ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων ισχύει προφανώς και για τα μεταπτυχιακά. Η ίδρυση μεταπτυχιακών χωρίς έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, με προϋπόθεση και εδώ προηγούμενη ακαδημαϊκή πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή. Ελευθερία στον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης και του ύψους των τελών φοίτησης, αλλά εδώ προσοχή, διότι υπάρχει και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας συγκεκριμένη, με κατάρτιση αναλυτικής έκθεσης βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διασφάλισης του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί σχετικά με το ποιος διδάσκεται μεταπτυχιακά, πόσοι διδάσκοντες μπορούν να προέρχονται εντός του πανεπιστημίου, πόσοι εκτός. Έρονται αυτοί οι περιορισμοί. Αφήνουμε τα πανεπιστήμια ελεύθερα να κάνουν, να ασκήσουν το λειτουργήμά τους όπως ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Δίνεται δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών στα μεταπτυχιακά με ευρωπαϊκούς και με διεθνείς φορείς. Η δυνατότητα να αξιοποιήσουν εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από την αγορά εργασίας. Και η δυνατότητα να ιδρύσουν τα λεγόμενα επαγγελματικά μεταπτυχιακά με έμφαση στην αγορά εργασίας κατόπιν συμφώνου συνεργασίας με φορείς. Απλοποιείται περαιτέρω το πλαίσιο για ενίσχυση συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού για κοινά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Ρυθμίσεις για επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού, και εδώ να θυμίσω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για επισκέπτες καθηγητές που θα έρθουν στην Ελλάδα. Προβλέπεται επί της ουσίας η κατάργηση της αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ για αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε φοιτητές που μπορεί να έχουν τελειώσει τις βασικές τους σπουδές και να έρχονται για μεταπτυχιακό ή για διδακτορικό στην Ελλάδα, εφόσον το πανεπιστήμιο τους, από το οποίο αποφύτησαν, είναι ήδη αναγνωρισμένο στο Μητρό του ΔΟΑΤΑΠ, δεν θα χρειάζεται πλέον να καταθέτουν ατομική αίτηση αναγνώρισης. Και υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή σε δράσεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Έχουμε 7 ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία συμμετέχουν σήμερα σε δράσεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Έρχομαι στις απαλλαγές από τα τέλη φοίτησης. Εδώ κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για να γίνουν πιο δίκαιες και πιο αξιοκρατικές αυτές οι επί της ουσίας υποτροφίες, αυτή η απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο κάποια οικονομικά κριτήρια. Εμείς τι κάνουμε, εξορθολογίζουμε τα οικονομικά κριτήρια,
Θα λαμβάνεται υπόψη και το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα. Προσθέτουμε κοινωνικά κριτήρια, τέκνα πολύτεκνων, τρίτεκνων οικογενειών, ορφανών και ούτω καθεξής. Και το τονίζω, πριν από όλα αυτά, μπαίνει κριτήριο αριστείας. Πρώτα μπαίνει ένα κριτήριο αριστείας, διότι μιλάμε για μια απαλλαγή από τέλη φοίτησης. Και εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της αριστείας, τότε κοιτάει κανείς τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο εξωτερικό. Πρώτα κανείς κοιτάει την ακαδημαϊκή επάρκεια του υποψηφίου. Και εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, εν συνεχεία κοιτάει τα οικονομικά και τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία είναι σημαντικά διευρυμένα. Προβλέπουμε εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών, δηλαδή απαλλαγή από δίδακτρα με προσφορά έργου προς το μεταπτυχιακό ή το πανεπιστήμιο. Στα διδακτορικά, όπως ξέρετε σήμερα, το διδακτορικά είναι ένα κοινό πλαίσιο μαζί με τα πτυχιακά. Εφ' εξής, θα είναι διακριτό το πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των διδακτορικών σπουδών. Και προβλέπεται η δυνατότητα, το τονίζω, είναι δυνατότητα, δεν είναι υποχρεωτικό, για να παρέχονται και να παρέχεται και διακριτός κύκλος μαθημάτων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο διδακτορικών σπουδών. Για παράδειγμα, μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας. Σήμερα προβλέπεται μόνο η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς παράλληλο κύκλο σπουδών. Και θέλω να τονίσω ότι, και αυτό αφορά και τη ρύθμιση που μόλις είπα, ότι πολλές ρυθμίσεις αφορούν στο πώς θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στα πανεπιστήμια. Το αν τα πανεπιστήμια θα τις αξιοποιήσουν ή όχι είναι προφανώς θέμα των πανεπιστημίων. Εμείς όμως τους δίνουμε περισσότερες δυνατότητες, να και αυτή άλλη μία δυνατότητα να υπάρχει και διακριτός κύκλος μαθημάτων στο επίπεδο των διδακτορικών. Δίνουμε τη δυνατότητα, όπως έχει ήδη συζητηθεί, για βιομηχανικά διδακτορικά, στο πλαίσιο συνεργασίας πανεπιστημίων με φορείς της βιομηχανίας. Και εδώ η σκέψη είναι η εξής: η έρευνα να επικεντρώνεται σε απτά ζητήματα, σε συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται στη βιομηχανία. Πάρτε για παράδειγμα μια εταιρεία η οποία θέλει να διερευνήσει έναν νέο τρόπο διαχείρισης αποβλήτων. Να μπορεί να το κάνει αυτό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με έναν υποψήφιο διδάκτορα, βιομηχανικά διδακτορικά, για τα οποία και εδώ υπάρχουν σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Δίνουμε τη δυνατότητα για συμμετοχή ομότιμων και αυπηρετησάντων καθηγητών σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές για τα διδακτορικά. Στα ερευνητικά, δίνουμε τη δυνατότητα ίδρυσης Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Κοινοτομίας σε κάθε πανεπιστήμιο και ίδρυσης επιμέρους ερευνητικών Ινστιτούτων με αποφάσεις του Πανεπιστημίου, χωρίς να απαιτείται και εδώ απόφαση Υπουργού. Προβλέπεται εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του κέντρου βάσει κριτηρίων ποιότητας. Προβλέπεται η δυνατότητα για δημιουργία ερευνητικών συστάδων, των λεγόμενων clusters, δίκτυα δηλαδή επιχειρήσεων και γνώσης και συστάδων επιχειρήσεων. Και προβλέπεται η ίδρυση κοινών ερευνητικών υποδομών, τα λεγόμενα core facilities, προκειμένου ακριβώς να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας για την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας. Σημαντικές ρυθμίσεις σχετικά με την διεθνοποίηση, το brain gain, τη συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ήδη υπάρχουν αιτήματα για και προχωρημένες συνεργασίες για ίδρυση ερευνητικών κέντρων μεταξύ Πανεπιστημίων Ελλάδας και εξωτερικού. Είχαμε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο πριν από λίγο καιρό, το Πανεπιστήμιο Yale, το οποίο ακριβώς συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ίδρυση ενός κοινού ερευνητικού κέντρου. Ρυθμίσεις, όπως είπα, σχετικά με τους επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές επιθητεία, σύσταση θέσεων για επιστήμονες που λαμβάνουν τα λεγόμενα ERC grants, τα European Research Council grants. Ρυθμίσεις σχετικά με συνεργαζόμενους καθηγητές και επώνυμες έδρες. Ενίσχυση του θεσμού της κινητικότητας μεταξύ ερευνητών διαφορετικών ερευνητικών δομών, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Προβλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τη θεσμοθέτηση των startups. Startups στα πανεπιστήμια μας για φοιτητές, για διδάκτορες, για μεταδιδάκτορες. Όλα αυτά στο πλαίσιο και των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, με την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών μεταξύ γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας διαφορετικών πανεπιστημίων. Και δίνουμε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά μετά το νομοθέτημα των spin-offs, στα πανεπιστήμια να συμμετέχουν σε εταιρικά σχήματα. Σήμερα υπάρχουν προσκλήσεις που βγαίνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα πανεπιστήμια, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε εταιρικές μορφές. Πλέον θα μπορούν. Προϋπόθεση πάντοτε είναι φυσικά
να συνάδει με τον σκοπό και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Θα αναφέρω επιγραμματικά την απλούστευση του πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την ανάγκη ερευνητικών έργων. Για παράδειγμα, η δυνατότητα να μπορούν να προμηθεύονται ήδη μέσω e-shops, κάτι πολύ μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η μείωση γραφειοκρατίας για προμήθεια ειδών από φορείς της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εγγράφων που πρέπει σήμερα να προσκομίσουν τα πανεπιστήμια είναι τεράστιος και αποτελεί εν τέλει εμπόδιο στην προώθηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Αντιστοίχως σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, απλοποίηση διαδικασιών επιλογής του πρόσθετου προσωπικού σε έργα και προγράμματα, ταχύτερες διαδικασίες, δυνατότητα επιλογής έκτακτου προσωπικού με διάρκεια έως 5 έτη για έργα και προγράμματα που δεν έχουν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Περαιτέρω ρυθμίσεις, όπως και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Έρχομαι, κυρίες και κύριοι, στα θέματα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών μελών ΔΕΠ. Και εδώ νομίζω όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια παθογένεια στη χώρα μας. Υπάρχουν περιπτώσεις και ο κύριος Υφυπουργός και ο κύριος Γενικός βλέπουν περιπτώσεις που μας έρχονται, για παράδειγμα, γνωστικά αντικείμενα καθηγητών που είναι 5 και 6 σειρές. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Προτείνουμε την κατάρτιση ενός μητρώου γνωστικών αντικειμένων σε ουδέτερο χρόνο, το τονίζω, σε ουδέτερο χρόνο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν θα καταρτίζει αυτό το μητρώο, θα έχει τετραετή ισχύ, θα μπορεί να ενημερώνεται σε κάποια χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εξελίξεις επιστήμης, θα έχει ευρύτητα επιστημονικού πεδίου, για να μην έχουμε, για να το πω πολύ απλά, φωτογραφικές περιπτώσεις, θα εγκρίνεται το μητρώο από την Κοσμητεία και θα υπάρχει και έλεγχος από το Συμβούλιο Διοίκησης, για το οποίο θα μιλήσω εν συνεχεία, δυνατότητα αναπομπής περιπτώσεων φωτογραφικών γνωστικών αντικειμένων. Αντιστοίχως, στο μητρώο από το γνωστικό αντικειμένο έρχεται και κουμπώνει το μητρώο των εκλεκτόρων, εσωτερικών και εξωτερικών, αναγνωστικό αντικείμενο. Και εδώ να τονίσουμε ότι παράλληλα θα υπάρχει ένας ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων από το Πανεπιστήμιο με θύνουσα σειρά κατάταξης των προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να έχουμε έναν προγραμματισμό σε ουδέτερο χρόνο και οι προσλήψεις να γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του τμήματος. Ηλεκτρονική κλήρωση παντού. Ηλεκτρονική κλήρωση για όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυξημένη εκπροσώπηση εξωτερικών μελών στα εκλεκτορικά σώματα. Αναβάθμιση του θεσμού του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης. Πλέον από εκεί που αυτό ασκείται σήμερα από τον Πρίτανη, θα ασκείται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας θα θεσμοθετηθεί ένα ειδικό ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο που θα αποτελείται από δύο συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον προϊστάμενο Γενικό Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την εξέταση ακριβώς ενστάσεων σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ. Αυξάνονται τα κριτήρια αριστείας για την εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ. Τι εννοώ, αναφέρομαι στο επιστημονικό έργο, σε δημοσιεύσεις, θα τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά στον νόμο. Το Πανεπιστήμιο γίνεται πιο απαιτητικό. Ανεβάζει ταχύτητες ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει δυνατότητα επαναπροκήρυξης θέσης που κενώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να χάνεται η πίστοση για το Πανεπιστήμιο. Να τονίσω και άλλο πρακτικό θέμα για όσους καθηγητές που μας το έχουν θέσει αυτό πολλάκις. Εάν για κάποιο λόγο η διαδικασία, αυτός ο οποίος έχει επιλεγεί για κάποιο λόγο αποχωρήσει, δεν θα χρειάζεται να γίνει εκ νέου η διαδικασία, παρά θα καταρτίζεται ένας κατάλογος κατάταξης και θα μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία με τους επόμενους στην σειρά κατάταξης. Έρχομαι στον δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα των πανεπιστημίων. Και εδώ να θυμίσω δρομολογημένες πολιτικές που αφορούν στη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία σχεδιάζει και συμβουλεύει, αν θέλετε, το Υπουργείο σε ζητήματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής, αξιολογεί πανεπιστήμια και ερευνητικές μονάδες και έχει διευρυμένες αρμοδιότητες πιστοποίησης. Στο σημερινό νομοσχέδιο, λοιπόν, παρουσιάζουμε νέες πολιτικές για την ενίσχυση λειτουργικότητας. Παρουσιάζουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης με σημαντικές τομές. Παρουσιάζουμε θεσμικά εργαλεία. Παρουσιάζουμε βελτιώσεις στα συστήματα των εταιριών αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας των πανεπιστημίων. Παρουσιάζουμε ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο και για τα μέλη ΔΕΠ και κέντρα υποστήριξης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και έρχομαι στο νέο μοντέλο διοίκησης,
στο οποίο γίνεται μια σημαντική τομή υπέρ της συλλογικότητας, της εξωστρέφειας, υπέρ φίλτρων που μπαίνουν, προκειμένου ακριβώς να πάμε σε ένα πιο λειτουργικό πανεπιστήμιο. Τα όργανα διοίκησης, λοιπόν. Θα υπάρχει Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα αποτελείται από 6 εσωτερικά μέλη, τα οποία θα εκλέγονται από τους καθηγητές. Θα εκλέγονται με φίλτρα συλλογικότητας. Τι εννοώ? Θα υπάρχει ταξινομική ψήφος, θα έχουν μέχρι 2 ψήφους τα μέλη ΔΕΠ, θα επιλέγουν τους αξιότερους και επίσης θα υπάρχουν όρια εκπροσώπησης ανά σχολή. Θα υπάρχει επίσης όριο στο πώς μπορεί να εκλεγεί, με πόσες ψήφους, με τι ποσοστό ψήφων μπορεί να εκλεγεί κάποιος από κάθε σχολή. Άρα φανταστείτε φίλτρα συλλογικότητας που μπαίνουν για να περιορίσουν έναν υπερσυγκεντρωτισμό που υπήρχε σήμερα και υπάρχει σήμερα στο πρόσωπο του Πρίτανη. Η επιθυμία μας λοιπόν, είναι η πρόθεσή μας, είναι να βάλουμε φίλτρα σε αυτήν την υπερεξουσία και να κάνουμε πιο συλλογικό, πιο εξωστρεφές τα όργανα διοίκησης. 6 λοιπόν εσωτερικά μέλη τα οποία εκλέγονται με αυτές τις δικλίδες, με αυτά τα φίλτρα. Τα 6 εσωτερικά μέλη επιλέγουν με αυξημένες πλειοψηφίες 5/6 5 εξωτερικά μέλη. Εξωτερικά από καθηγητές αλλοδαπής, από ανθρώπους κοινωνίας των πολιτών, από άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 6 λοιπόν εσωτερικά, 5 εξωτερικά, 11 μέλη εν συνόλο. Τα 11 αυτά μέλη θα εκλέγουν τον Πρίτανη. Ο Πρίτανης αναγκαστικά πρέπει να είναι ένας εκ των εσωτερικών μελών, των εκλεγμένων εσωτερικών μελών. Άρα θα εκλέγεται Πρίτανης κάποιος ο οποίος από τη βάση έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου. Ο Πρίτανης και οι υποψήφοι Πρίτανης θα υποβάλουν υποψηφιότητα, θα παρουσιάζουν το σχέδιό τους για το Πανεπιστήμιο και θα παρουσιάζουν και την ομάδα των αντιπριτάνεων, η οποία αντιπριτάνης δεν θα είναι μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, θα παρουσιάζουν την ομάδα με την οποία, εφόσον εκλεγούν από το Συμβούλιο, θα διοικήσουν το Πανεπιστήμιο. Το τονίζω, ο Πρίτανης θα είναι μέλος του Συμβουλίου, η αντιπριτάνης δεν θα είναι. Εφόσον επιλέγεται ένας Πρίτανης, μαζί πηγαίνει και η ομάδα, η οποία θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Άρα, φίλτρα συλλογικότητας, φίλτρα εξωστρέφειας, γιατί έχουμε εξωτερικά μέλη και γιατί έχουμε και για πρώτη φορά εκτελεστικό διευθυντή. Εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα ορίζεται και θα πάβεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ο οποίος θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, άρα και ο οποίος θα μπορεί να είναι από εκτός του Πανεπιστημίου, με κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης και διεθνούς διαγωνισμού. Η Σύγκλιτος θα έχει κατεξοχήν ακαδημαϊκές αρμοδιότητες και το Συμβούλιο Διοίκησης θα έχει την εξουσία να πάβει τον Πρίτανη για σπουδαίο λόγο. Άρα, ήδη ο Πρίτανης θα έχει ένα πολύ πιο ισχυρό σύστημα ελέγχου. Εσωτερικό, καταρχάς, από τα μέλη τα οποία θα προέρχονται από διαφορετικές σχολές μέσω ταξινομικής ψήφου και ούτω καθεξής, από τα εξωτερικά μέλη, άρα ένα πολύ πιο αυστηρό σύστημα ελέγχου και επιπλέον και εκτός του Συμβουλίου Διοίκησης θα υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον νόμο του 21. Άρα, εισάγονται φίλτρα συλλογικότητας, φίλτρα εξωστρέφειας, ισχυρός έλεγχος στο πρόσωπο του Πρίτανη, όμως αποφεύγονται διαρχίες. Αποφεύγονται διαρχίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα στο Πανεπιστήμιο. Έρχομαι λοιπόν εδώ λίγο πιο αναλυτικά στα προβλήματα του σήμερα και στο πώς λύνονται. Σήμερα έχουμε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, στο οποίο ο Πρίτανης είναι πάρα πολύ ισχυρός. Τι κάνουμε γι' αυτό? Βάζουμε φίλτρα συλλογικότητας. Πάμε σε ένα συλλογικό μοντέλο διοίκησης με διάχυση εξουσίας, με συμμετοχή εξωτερικών μελών, με σαφείς αρμοδιότητες, με ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και σεβασμό στη δημοκρατική παράδοση. Σήμερα έχουμε απουσία επαρκούς πλαισίου ελέγχου και λογοδοσίας προς το όργανο του Πρίτανη. Βάζουμε λοιπόν φίλτρα λογοδοσίας και διαφάνειας. Βάζουμε εξωτερικά μέλη στη διοίκηση, βάζουμε σαφείς αρμοδιότητες. Η Σύγκλιτος ασχολείται κυρίως με τα ακαδημαϊκά θέματα, ενώ το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο για τα διοικητικά, οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα. Υπάρχει έλεγχος του Πρίτανη και των Αντιπριτάνιων, διότι υπάρχει δυνατότητα παύσης τους από το Συμβούλιο Διοίκησης.
Υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου και υπάρχει παντού, ακόμα και στις ψηφοφορίες του Συμβουλίου Διοίκησης, σύστημα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Άρα, πάμε και βάζουμε φίλτρα συλλογικότητας, φίλτρα λογοδοσίας, φίλτρα διαφάνειας, φίλτρα αξιοκρατίας και πλουραλισμού. Γιατί? Γιατί μπαίνει ταξινομική ψήφος. Μπαίνει περιορισμός σταυροδοσίας μέχρι 2 ψήφοι και μπαίνει ένα όριο εκπροσώπησης ανασχολή, μέχρι ένας εκπρόσωπος ανασχολή, άρα υπάρχει εκ των πραγμάτων πλουραλισμός στις απόψεις. Η επιλογή του πρίτανη γίνεται κατόπιν αξιολόγησης πρότασης, άρα και εκεί μπαίνει μια πιο αξιοκρατική διαδικασία. Σήμερα υπάρχει απόλυτη ισοστρέφεια. Δεν υπάρχει συμμετοχή στα όργανα διοίκησης οποιοδήποτε μέλους εκτός πανεπιστημίου. Μπαίνουν φίλτρα εξωστρέφειας. Με 2 τρόπους, με τα εξωτερικά μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης και με την πρόληψη του εκτελεστικού διευθυντή που μπορεί να προέρχεται και από χώρο εκτός πανεπιστημίου. Μπαίνουν φίλτρα αποτελεσματικότητας. Σήμερα για πάρα πολλές αποφάσεις πρέπει να συγκληθεί η Σύγκλιτος, που είναι ένα πολυπληθές όργανο, να περάσουν όλες οι αποφάσεις από εκεί. Εδώ πέρα, με την πρόβλεψη του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος ήταν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ του Συμβουλίου και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, θα υπάρχει μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και επίσης, όλα αυτά συνάδουν και με την τάση που έχουμε για αποκέντρωση, όπως είπα και προηγουμένως. Σήμερα υπάρχουν πολύ σημαντικές εξουσίες που διατηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτές αποκεντρώνονται. Για παράδειγμα, όπως είπα προηγουμένως, η ίδρυση προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου θα γίνει το Πανεπιστήμιο, η ίδρυση και ΔΙΒΙΜ, η ίδρυση εταιριών. Όλα αυτά θα γίνονται από τα πανεπιστήμια και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Άρα, φίλτρα αυτονομίας και αποκέντρωσης. Θα συνοψίσω λοιπόν στο θέμα της. Και άλλο ένα σημείο. Το μοντέλο αυτό διοίκησης, το σημερινό, αποκλίνει από διεθνείς πρακτικές. Αυτό που προτείνουμε είναι μία δομή ενός ανώτερου οργάνου διοίκησης, το οποίο συμμετέχει ως μέλος ο Πρίτανης, μία πρακτική που ακολουθούν πάρα πολλές χώρες και πολλά πανεπιστήμια, όπως η Οξφόρδη, το Κέμπριτζ, το Μάντσεστερ, το Σάσεξ, το Δουβλίνο, το Παρίσι 1, το Παρίσι 2. Σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχει ένα ανώτερο όργανο διοίκησης, το οποίο είναι μέλος και ο Πρίτανης. Άρα, για να συνοψίσω, στόχος μας είναι να κάνουμε ένα όργανο διοίκησης το οποίο θα είναι πιο συλλογικό, πιο εξωστρεφές, πιο αξιοκρατικό, καλύτερα εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές. Στους κοσμήτορες προβλέπεται προεπιλογή 3 υποψηφίων από την ίδια τη σχολή και εν συνεχεία με αυξημένη πλειοψηφία το Συμβούλιο Διοίκησης εκλέγει τον κοσμήτορα της σχολής. Και εδώ μια αξιοκρατική διαδικασία με βάση τα διοικητικά, ακαδημαϊκά, ερευνητικά προσόντα και τις προτάσεις των υποψηφίων για το σχέδιο της κάθε σχολής. Και εδώ θέλω να το τονίσω, γιατί οι σχολές είναι αναβαθμισμένες πολύ στο νομοσχέδιο αυτό, επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην χάραξη και στην υλοποίηση της πολιτικής του Πανεπιστημίου και άρα είναι και ενισχυμένες οι διαδικασίες της αξιοκρατικής επιλογής ακριβώς των κοσμητόρων. Οι πρόεδροι συνεχίζουν να εκλέγονται όπως προβλέπετε και σήμερα μέσω εκλογής από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη τομή που αφορά στους φοιτητές. Πλέον θεσπίζεται, όπως είχαμε πει και προεκλογικά, Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο θα εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το είχαμε πει προεκλογικά, ο συντονισμός της διαδικασίας ανάδειξης θα γίνεται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Το Συμβούλιο Φοιτητών θα αναδεικνύει από τα μέλη του εκπροσώπους στα διάφορα όργανα διοίκησης και θα εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης και προς τα πανεπιστήμια για θέματα που αφορούν τους φοιτητές. Φοιτητική μέρημνα, βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, βελτίωση της ποιότητας προγραμμάτων σπουδών, λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με ειδικές ανάγκες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ούτω καθεξής. Άρα, θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Φοιτητών από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όλο αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης έχει και συνοδεύεται από νέα θεσμικά εργαλεία. Κάποια γνωστά, αλλά όχι. Όταν λέω αλλά όχι, για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα υπάρχει σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στην ενίσχυση ψηφιακών υποδομών. Θα υπάρχει σχέδιο ισότιμης πρόσβασης στον ΑΜΕΑ και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανεπιστήμια. Σχέδιο αηφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, προφανώς, του οργανισμού, του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και του εσωτερικού κανονισμού.
σε συνέχεια της διαδικασίας αποκέντρωσης και των περισσότερων δυνατοτήτων που θέλουμε να δώσουμε στα πανεπιστήμια. Προβλέπει δυνατότητα ίδρυσης ερευνητικού Ινστιτούτου Πανεπιστημιακού Μουσείου σε άλλη πόλη και δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί από πανεπιστήμια στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών που έχουν συνάψει με πανεπιστήμια της Αλλοδαπής να μπορούν να ιδρύσουν και παραρτήματα στο εξωτερικό. Μια κουβέντα για τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας. Εδώ επέρχονται αλλαγές στην κατεύθυνση ενός πιο ευέλικτου συστήματος. Να πω ενδεικτικά ότι προβλέπεται ρητά η μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η εμπορική εκμετάλλευσή τους και η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων πάντοτε που συνάδουν με τον σκοπό του Πανεπιστημίου. Έχει θεσμοθετηθεί ένα πλήρες πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου, το οποίο μάλιστα έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ο κ. Υπουργός, πραγματικά. Είναι ένα, μέχρι τώρα ήταν διάσπαρτες διατάξεις, δεν υπήρχε ένα συγκροτημένο πλαίσιο. Μετά το πλήρες πλαίσιο για τους φοιτητές, πλέον έχετε και προστίθεται και ένα πλήρες πλαίσιο για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠΕΔΗ, ΠΕΤΕΠ, που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Επίσης, για πρώτη φορά ιδρύεται ένα κέντρο ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών και εν γέννη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καθώς επίσης προβλέπεται το κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο, όπως είπα και προηγουμένως, θα εμβαθύνει ακόμα περισσότερο σε ζητήματα νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Τρίτος άξονας έχει να κάνει με το πώς θα φέρουμε πιο κοντά πανεπιστήμιο και κοινωνία. Εδώ να θυμίσω ήδη τις πρωτοβουλίες μας για τις εταιρείες spin-off, για τη στήριξη των μονάδων επιχειρηματικότητας, για τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και για την υποστήριξη των κέντρων αριστείας. Ερχόμαστε λοιπόν και φέρνουμε ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο για το πώς θα μπορούν τα πανεπιστήμια να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες. Το νυν πλαίσιο είναι το 1984. Φέρνουμε λοιπόν ένα εξχρονισμένο πλαίσιο και όταν λέω υπηρεσίες. Φανταστείτε δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Φανταστείτε υποστήριξη σε θέματα κανονισμού προσωπικών δεδομένων, GDPR, από τα πανεπιστήμια μας προς πολίτες. Άρα ένα σύγχρονο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολίτες και φορείς. Αναβαθμισμένος ρόλος των GDVIM. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε επιμορφωτικά προγράμματα. Μπορεί να έρθει μία εταιρεία και να ζητήσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο για τους εργαζόμενους. Άρα μπαίνει, αν θέλετε, ένα πληρέστερο πλαίσιο για την οργάνωση των κέντρων διαβίου μάθησης και προβλέπεται η πιστοποίηση ποιότητας προγραμμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και η δυνατότητα ίδρυσης προγράμματος για πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων και αυτό στην κατεύθυνση της μεγάλης έμφασης που δίνουμε στο ψηφιακό κομμάτι. Τελευταίος άξονας, κυρίες και κύριοι, και θα κλείσω, έχει να κάνει με τον ΔΟΑΤΑΠ. Εδώ δύο βασικές αλλαγές, δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με φοιτητές που έκαναν ένα πρώτο πτυχίο στο εξωτερικό ή τέλος πάντων κάποιο πτυχίο και θέλουν να έρθουν να συνεχίσουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα. Να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, να κάνουν ένα διδακτορικό. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με φοιτητές οι οποίοι αποφύτησαν από ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και θέλουν να έρθουν να κάνουν ακαδημαϊκή αναγνώριση για να τους δώσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πρώτο, λοιπόν, για να το πω πολύ απλά όπως το είπα προηγουμένως, πλέον δεν θα κατατίθεται ατομική αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ. Και πουθενά εν γέννη για την αναγνώριση. Η αναγνώριση, εφόσον προέρχεται από πανεπιστήμιο το πτυχίο, το οποίο είναι ήδη αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, υπάρχουν πανεπιστήμια για τα οποία ο ΔΟΑΤΑΠ έχει κάνει χιλιάδες φορές τη διαδικασία αναγνώρισης. Πλέον θα υπάρχει ένα μητρό, θα πηγαίνει κανείς απευθείας, εάν το πανεπιστήμιο του είναι ήδη μέσα στο μητρό, τότε δεν θα χρειάζεται να κάνει οτιδήποτε άλλο, θα πηγαίνει απευθείας στο πανεπιστήμιο και δεν θα χρειάζεται να καταθέτει ατομική αίτηση αναγνώρισης. Εάν το πανεπιστήμιο δεν είναι ήδη στο μητρό, θα εκκινεί μια διαδικασία για να εξετάσει ο ΔΟΑΤΑΠ, να αξιολογήσει το πανεπιστήμιο και να δει αν θα το εντάξει ή όχι στο μητρό. Να επισημάνω ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές, οι οποίες δεν έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά ή αρνητικά από τον ΔΟΑΤΑΠ. Άρα, για να το πω πολύ απλά, για φοιτητές που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, δεν χρειάζεται πλέον να περνούν από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον το πανεπιστήμιο τους είναι ήδη αναγνωρισμένο, το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφύτησαν είναι ήδη αναγνωρισμένο και είναι στο μητρό του ΔΟΑΤΑΠ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους
φοιτητές του εξωτερικού, τους αποφύτους του εξωτερικού που θέλουν να έρθουν να κάνουν ακαδημαϊκή αναγνώριση για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία πλέον είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη, έχει αλλάξει πλήρως. Δεν συγκρίνουμε σε σχέση με το τι κάνουμε στην Ελλάδα. Βλέπουμε, αν θέλετε, εστιάζουμε συγκεκριμένα στα προγράμματα σπουδών και πλέον η διαδικασία γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα. Εντός τριμήνου ήδη εκδίδεται μία απόφαση για αναγνώριση ή μη από τον οργανισμό και ένα μήνα αργότερα, αν τυχόν υπάρχει απόφαση για περαιτέρω πρακτική άσκηση, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Άρα μιλάμε για πολύ πιο σύντομες διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση. Το νέο λοιπόν αυτό μοντέλο διευκολύνει τον πολίτη γιατί δίνει καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση, βάζει τέλος σε αυτά τα εκπαιδευτικά αδιέξοδα, παρότι εδώ οφείλω να πω ότι η διοίκηση του ΟΤΑΠ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και έχει επιταχύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες. Αλλά το συγκεκριμένο πλαίσιο που ήταν σε ισχύ και είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα δεν επέτρεπε περαιτέρω βελτίωση. Γι' αυτό και προχωρούμε σε μία εκβάθρον, θα έλεγα, αναδιοργάνωση των διαδικασιών, προκειμένου να επιτύχουμε ακριβώς την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με τα συνολικά ωφέλη του νομοσχεδίου για τέσσερις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα για τους φοιτητές. Τι μένει τελικά από αυτό το νομοσχέδιο? Για τους φοιτητές, περισσότερες επιστημονικές και ακαδημαϊκές προεπτοκές. Να μπορούν να επιλέγουν μαθήματα από άλλα τμήματα. Διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών. Να πηγαίνουν σε τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών. Να συμμετέχουν στο ελληνικό Εράσμους, να πηγαίνουν για ένα εξάμεινο σε άλλο πανεπιστήμιο. Να ακολουθούν προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης. Μένει στήριξη στην πανεπιστημιακή ζωή και την καθημερινότητα. Για πρώτη φορά με κέντρα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Με μέρημνα για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστική φοιτητική εκπροσώπηση με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Φοιτητών και εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, με αναβάθμιση πρακτικής άσκησης, με βιομηχανικά διδακτορικά, με startups φοιτητών και αποφύτων, με επαγγελματικά μεταπτυχιακά. Πάρα πολλές δυνατότητες, νέες δυνατότητες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Αλλά αντιστοίχως και για τους καθηγητές και για τους πανεπιστημιακούς. Διασφάλιση αξιοκρατίας στην εκλογή και στην εξέλιξή τους. Με φίλτρα αντικειμενικότητας, φίλτρα διαφάνειας για να επιλέγονται και να προχωρούν όσοι πραγματικά το αξίζουν. Πιο εύκολη καθημερινότητα. Και εδώ να τονίσω ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει στην παρουσίαση πάρα πολλές, εκατοντάδες ρυθμίσεις, θα πω, που αφορούν σε θέματα καθημερινότητας των καθηγητών και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ακριβώς η καθημερινότητά τους. Θα φροντίσουμε τις επόμενες μέρες όλα αυτά να καταστούν γνωστά. Διευκολύνση στην εξαγωγή της έρευνας, απλούστευση του πλαισίου των μετακινήσεων σε ερευνητικά έργα, περισσότερα κίνητρα για συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικής του Πανεπιστημίου. Για το Πανεπιστήμιο, πιο ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχυμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, αναβάθμιση των κέντρων υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα με το νέο μοντέλο διοίκησης και τα φίλτρα συλλογικότητας, λογοδοσίας και εξωστρέφειας, μείωση γραφειοκρατίας, εργαλεία για να θέτουν τα ΕΗ στόχους, να τους παρακολουθούν και να τους πετυχαίνουν, μεγάλη αποκέντρωση εξουσιών και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κοινά και διπλά πτυχία, ξενόγλωσσα προγράμματα, παραρτήματα ελληνικών ΑΕΗ και εκτός Ελλάδος, κοινά ερευνητικά κέντρα με ξένα πανεπιστήμια, θερινά προγράμματα σπουδών, επισκέπτες, καθηγητές και ερευνητές. Και για την κοινωνία. Ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών από τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια προς τους πολίτες. Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς την κοινωνία. Πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών, κίνητρα για επιστροφή Ελλήνων επιστημών του εξωτερικού, περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους πολίτες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι κάποια βασικά σημεία ενός πάρα πολύ εκτενούς νομοσχεδίου, το οποίο αγγίζει, ξεπερνάει τα 320 άρθρα. Θα τεθεί στη διαβούλευση, όπως είπα, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήδη σήμερα, με το πέρας της συνέντευξης τύπου, θα λάβετε και την πλήρη παρουσίαση και ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νομοσχέδιο και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα λάβετε το πλήρες σχέδιο το οποίο θα τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και θέλω να κλείσω τονίζοντας και πάλι πόσο σημαντική θεωρούμε αυτή τη διαδικασία και πώς αναμένουμε από τα πανεπιστήμια, από την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη συμβολή τους
άρθρο-άρθρο, γραμμή-γραμμή για το πώς ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε το νομοσχέδιο, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ο λόγος στον Υφυπουργό, κύριο Άγγελο Συρίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σας, γιατί τα περισσότερα, όλα τα βασικά σημεία τα έχει αναφέρει η κυρία Υπουργός. Με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Υπουργό για το τεράστιο έργο που περιέχεται σε αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο θα βγει στις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Είναι κτηνοδών διαστάσεων, πραγματικά. Περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι αυτοτελή νομοθετήματα. Αυτοτελή μεγάλα νομοθετήματα, θα μπορούσα να πω. Και πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Υπουργό για όλη αυτή τη δουλειά την οποία έκανε. Θα σταθώ σε τρία σημεία τα οποία θα τα πω εν συντομία. Το πρώτο για το θέμα της εκλογής και εξελίξεως καθηγητών. Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο θέμα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι κάποια τμήματα μπορεί πολλές φορές και το ίδιο τμήμα να προχωράει σε μια αντικειμενική και διαφανή διαδικασία και το ίδιο τμήμα σε μια άλλη περίπτωση να δημιουργεί προβλήματα με αδιαφανείς διαδικασίες. Πού εντοπίζεται, πού είναι τα σημεία εκείνα τα οποία προβληματίζουν? Το ένα είναι τα γνωστικά αντικείμενα. Το ανέφερε η κυρία Υπουργός. Βλέπουμε γνωστικά αντικείμενα 3-4 αράδων να μας έρχονται. Έχουμε ένα μητρό γνωστικών αντικειμένων, το οποίο θα καταρτίζεται σε ουδέτερο χρόνο, και ετήσιο προγραμματισμό. Ο ετήσιος προγραμματισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι γνωρίζεις εκ των προτέρων ποιες είναι οι ανάγκες του τμήματος. Άρα δεν γίνονται μαγειρέματα την τελευταία στιγμή όταν θα φτάσει η θέση στο τμήμα, σε ποιο τομέα θα δοθεί, σε ποιο αντικείμενο. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα εκ των προτέρων. Παράλληλα, είναι γνωστό και το μητρό εσωτερικών και εξωτερικών μελών που θα γίνεται επίσης σε ουδέτερο χρόνο. Και το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το θέμα της κληρώσεως εκλεκτόρων. Δυστυχώς, η εμπειρία λέει ότι όχι, αυτό δεν είναι κανόνας, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε λαθροχειρίες, οι λαθροχειρίες αφορούν κυρίως στο θέμα των κληρώσεων εκλεκτόρων, οι οποίες δεν γίνονται. Πλέον θα γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση των εκλεκτόρων και θα διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του συστήματος. Εξαιρετικά σημαντικό και θα διευκολύνει πάρα πολύ τα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος παραιτηθεί, εκλεγεί και παραιτηθεί, ουσιαστικά η διαδικασία ξαναρχίζει, πρέπει να ξαναπροκηρυχθεί η θέση από την αρχή, κατ' ουσίαν χάρη τη θέση για το τμήμα. Τώρα ακολουθείται η σειρά κατά τάξεως και θα μπορεί η διαδικασία να αρχίσει να συνεχιστεί από τους επόμενους στη σειρά κατά τάξεως. Σημείο δεύτερο. Αξιοποιούνται τα στοιχεία της αυτά που μάθαμε, τα μαθήματα της πανδημίας. Το γεγονός ότι θα υπάρχουν σπουδές με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπου εκεί πέρα θα το δούμε αυτό το πράγμα να παίρνει πραγματικά λαμπρές διαστάσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως ανέφερε η κυρία Υπουργός, η εξαποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν έχουμε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο, το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι αυτό το νομοσχέδιο αναφέρεται και στο περίφημο brain gain, στο πώς θα γυρίσουν οι Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, μην περιμένουμε ότι κάποιος θα παρατήσει τη δουλειά του σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού και θα σπεύσει να έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργεί γέφυρες. Πολλαπλές γέφυρες. Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής
σε ερευνητικά κέντρα, σε δημιουργία διιδρυματικών ερευνητικών κέντρων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημιουργία θέσεων επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δυνατότητα εξαποστάσεως εκπαιδεύσεως από καθηγητές του εξωτερικού, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που θα μπορούν να συμμετέχουν και καθηγητές του εξωτερικού, όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι επιστήμονές μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό να επιστρέψουν πίσω. Κλείνω με κάποια γενικά συμπεράσματα. Ας θεωρήσουμε βέβαιον ότι ένα κύριο τμήμα της δημοσιότητας θα αποσπάσουν οι νέες διατάξεις για τον τρόπο διοικήσεως των πανεπιστημίων. Αδικεί το νομοσχέδιο και τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Επιχειρείται μια τεράστια τομή. Όπως σας είπα, ορισμένα κεφάλαια του νομοσχεδίου θα μπορούσε να είναι και αυτοτελείς νόμοι. Έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας. Ανέφερε η κυρία Υπουργός το θέμα των αγορών μέσω e-shop. Ξέρετε, για πολλά πράγματα χρειάζεται να γίνουν τέτοιες διαδικασίες την ώρα που είναι πολύ πιο φθηνό να τα αγοράσεις μέσω διαδικτύου σε στάνταρ τιμές για απλά προϊόντα. Αυξάνεται το αυτοδιοίκητο. Αυτά τα δύο στοιχεία αφορούν στην καθημερινότητα των πανεπιστημίων. Μπορεί να μην γράφουν μεγάλους τίτλους, αλλά αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων και περιορίζουν το ρόλο του Υπουργείου, την αποκέντρωση. Το πανεπιστήμιο θα μπορεί να ανοίξει τα φτερά του. Αυξάνεται ο ρόλος της ΕΘΑΕ, που σημαίνει ακαδημαϊκά κριτήρια. Ανοίγεται το πανεπιστήμιο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Δημιουργείται ένα σαφές πλαίσιο για το πειθαρχικό των πανεπιστημιακών. Πράγμα το οποίο δημιουργούσε ως τώρα προβλήματα και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με τον πρώην πρόεδρο της Συμβουλίου Επικρατείας, τον κύριο Αθανάσιο Ράντο, οι οποίοι βοήθησαν στην επεξεργασία των σχετικών διατάξεων. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα αυξάνουν τη χωρητικότητα του ελληνικού πανεπιστημίου, αποβαίνουν υπέρ των χρηστών του, των φοιτητών, και δίνουν τη δυνατότητα στο ελληνικό πανεπιστήμιο να προχωρήσει στο μέλλον ή πιο σωστά στην πραγματικότητα που τώρα διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Τώρα θα μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Ιακαβάρας από το ΙΣΟΣ. Κύριε Υπουργέ, σε αυτά που αναφέρατε δεν υπάρχουν μάνατζερ και τα τριετή ή τετραετή τα οποία ήδη έχετε εξαγγείλει. Δεν θα υπάρχουν σε 320 άρθρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το Βρετανικό Συμβούλιο καταργείται. Δεν θα υπάρχει Βρετανικό Συμβούλιο καταργείται. Δεν θα υπάρχει Βρετανικό Συμβούλιο. Η σύγκλιτος, από ό,τι είδα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, θα έχει μόνο ακαδημαϊκές αρμοδιότητες, δεν θα έχει οικονομικές, διοικητικές ή άλλου είδους αρμοδιότητες, θα έχει μόνο ακαδημαϊκές. Τώρα, λίγο για τα πτυχία κολεγίων. Είπατε ότι θα μπορεί κάποιος με πτυχίο από το εξωτερικό να μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πώς θα διαχωρίζεται, αφού τα πτυχία είναι ίδια, είτε κάποιος αποφύτης από ένα κολέγιο εδώ στην Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Πώς θα διαχωρίζονται, πώς θα το διαχωρίζει το πανεπιστήμιο. Και ένα ακόμη, είπατε ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα μπορεί με τη δική του χρηματοδότηση να ιδρύει τμήματα. Προγράμματα σπουδών. Εντός του τμήματος. Πρόγραμμα σπουδών. Θα μπορεί αυτό το πρόγραμμα σπουδών να το χρηματοδοτήσει κάποιος ιδιώτης, κάποια εταιρεία, κάποιο... ή θα είναι καθαρά με χρήματα το πανεπιστήμιο. Και θα ήθελα επίσης ποιος είναι ο στόχος σας για την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Τέλη Ιουνίου, Ιούλιος.
Ωραία. Να ξεκινήσω απαντώντας ερωτήσεις του κ. Σιωκαβάρα. Πρώτα απ' όλα, για τον μάνατζερ που αναφερθήκατε, υπάρχει ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος ορίζεται και πάβεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Θα είναι κατόπιν πρόσκλησης, δημόσιας πρόσκλησης, διεθνούς διαγωνισμού, θα μπορεί κάλλιστα να είναι εκτός πανεπιστημίου. Μιλάμε μόνο για διοικητικά στελέχη, δηλαδή οι υποψήφοι από εντός του πανεπιστημίου θα μπορούν να είναι μόνο διοικητικά στελέχη, όχι μελιδέπ, αλλά θα μπορούν να είναι υποψήφοι και εκτός πανεπιστημίου. Άρα προβλέπεται κανονικότατα. Διεθνής διαγωνισμός. Βεβαίως, ναι. Εκτελεστικός διευθυντής, το τονίζω, ορίζεται και πάβεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Και εδώ να τονίσω ότι και από συζητήσεις με τα πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο τα πανεπιστήμια το θέλουν. Το θέλουν πολύ. Θέλουν δηλαδή την τεχνογνωσία, θέλουν την εμπειρία. Πάρα πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία χρήζουν κάποιας τεχνικής υποστήριξης, θα έλεγα, και συνεπής και σε αυτό στις δεσμεύσεις μας θεσμοθετούμε ακριβώς τον εκτελεστικό διευθυντή. Τα τριετή, επίσης τα ανέφερα κύριε Σιακαβάρα, είναι προγράμματα, τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών, 3 χρόνια συν πρακτική άσκηση. Άρα και αυτό είναι μέσα στο νομοσχέδιο, όπως ακριβώς είχαμε πει. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, ναι, δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει ο Πρίτανης, θα υπάρχουν οι Αντιπριτάνης και θα υπάρχει το Συμβούλιο Διοίκησης. Η Σύγκλιτος θα έχει αμιγώς ακαδημαϊκές και ερευνητικές αρμοδιότητες, όχι οικονομικές. Άρα γίνεται ένας διαχωρισμός και για να το υπογραμμίσω αυτό, κύριε Σιακαβάρα, είναι πολύ σημαντικό για μας ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων για να μην υπάρχουν και αδιέξοδα και επικαλύψεις. Άρα η Σύγκλιτος ασχολείται αμιγώς με ακαδημαϊκά και ερευνητικά. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο για τα θέματα διοικητικά, τα οργανωτικά, τα στρατηγικά και συνεργάζεται με τον Πρίτανη, ο οποίος είναι και μέλος του Συμβουλίου. Τώρα, για τον ΔΟΑΤΑΠ και την αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό. Ρωτήσατε επί της ουσίας πώς θα ξέρει κάποιος εάν το πτυχίο είναι από κάποιο αποτέλεσμα κάποιου franchise agreement και κολεγίου επί της ουσίας. Η απάντηση είναι ότι όταν θα πηγαίνει ο υποψήφιος στο Πανεπιστήμιο το Ελληνικό, το Πανεπιστήμιο θα ζητά βεβαίωση τόπου σπουδών στο Πανεπιστήμιο από το οποίο έχει αποφοιτήσει ο υποψήφιος. Άρα με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και το άρθρο 16 και διασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί να έχει κάνει τις σπουδές του στην Ελλάδα. Ίδρυση προγραμμάτων σπουδών, ναι, δίνουμε τη δυνατότητα στα τμήματα να ιδρύουν περισσότερα του ενός προγράμματα σπουδών. Όπως είπα, το θεωρούμε πολύ σημαντικό για να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της επιστήμης. Τον τακτικό προϋπολογισμό, τους λοιπούς προϋπολογισμούς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΣΠΑ και ούτω καθεξής. Άρα όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεση των πανεπιστημίων αντιστοίχως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αυτόν τον στόχο, εφόσον το επιθυμούν. Το τονίζω. Αυτό που θέλουμε εδώ πέρα να πετύχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία. Να μπορεί το τμήμα να εξελιχθεί, να προσφέρει και άλλες κατευθύνσεις και άλλα προγράμματα σπουδών για να ακολουθήσει ακριβώς και τις εξελίξεις της επιστήμης. Όπως είπα, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπετε, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα ακολουθήσει εκτενής διάλογος με τα πανεπιστήμια και να πω ευθύς εξ αρχής ότι έχω ήδη απευθύνει πρόσκληση στο Προεδρείο της Συνόδου προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος και να συζητήσουμε αναλυτικά διάταξη-διάταξη το νομοσχέδιο. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση και πιστεύουμε ακράδαντα ότι το νομοσχέδιο μπορεί να γίνει μόνο καλύτερο με τη συμβολή όλων. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις λοιπές οργανώσεις όπως και η ΠΟΣΔΕΠ. Θα περιμένουμε αναλυτικά σχόλια, αλλά επί τη βάση πλέον του σχεδίου έχουν ήδη γίνει συζητήσεις προς σχεδίου. Πλέον θα έχουμε και το σχέδιο και μετά θα ακολουθήσουν οι κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση μόνο για τα προγράμματα σπουδών. Θα εξετάζεται εάν υπάρχουν το αντίστοιχο δυναμικό από πλευράς καθηγητών και οι αντίστοιχες υποδομές. Και αυτό θα εξετάζεται από την ΕΘΑΕ για τα προγράμματα σπουδών. Δεν μπορεί δηλαδή ένα τμήμα με 2 μέλη ΔΕΠ να πει τώρα θα φτιάξω ένα νέο πρόγραμμα σπουδών. Κύριε Υπουργέ, δεν μας είπατε ποιος είναι ο στόχος, δεδομένου ότι έχουμε και Πρετανικές εκλογές. Δηλαδή, θα δώσετε νέα παράταση, δηλαδή θα πρέπει να θα κάνει. Πότε, ποιος είναι ο στόχος να ψηφίσει το νομοσχέδιο? Κύριε Σιακαβάρα, νομίζω απάντησα. Η δημόσια διαβούλευση και αμέσως μετά, όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και οι περαιτέρω συζητήσεις με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, το νομοσχέδιο θα οδεύσει για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θα οδεύσει για τη Βουλή.
εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ήδη εξαγγελθεί. Κύριος Γιακαβάρας, ρωτά κάτι συγκεκριμένο. Οι μην βρετανικές αρχές μέχρι πότε θα έχουν, τον οποίο η θητεία ολοκληρώνεται τέλη Αυγούστου, μέχρι πότε θα μείνουν στην θέση? Έχει, κύριε Λακασά, υπάρχει ειδική διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, η οποία προβλέπει αναστολή διαδικασιών μέχρι τέλος Ιουνίου. Οι εκλογές φέτος γίνονται σε 10 πανεπιστήμια της χώρας, αν θυμάμαι καλά, και θα γίνουν με τις νέες διαδικασίες, αφού θα έχουν ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων. Να τονίσω εδώ ότι για τα πανεπιστήμια που δεν έχουν εκλογές φέτος, θα παρομείνουν όσοι έχουν τα σχήματα, με μόνη διαφοροποίηση ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα του εκτελεστικού διευθυντή. Δηλαδή, οι πανεπιστήμια που έχουν εκλογές του χρόνου μπορούν στο μεσοδιάστημα να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα του εκτελεστικού διευθυντή. Κατά τα λοιπά, όπως έρχονται στον χρόνο οι διαδικασίες ανάδειξης ανά πανεπιστήμιο, με αυτόν τον τρόπο τα πανεπιστήμια θα προσαρμόζουν τις διαδικασίες ανάδειξης στις νέες διαδικασίες. Και να πω επίσης ότι προβλέπονται διατάξεις ειδικά για τα πανεπιστήμια που έχουν διαδικασίες ανάδειξης φέτος, να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση, κυρία Οικονομίδη. Θέλω μια διευκρίνηση σχετικά με τις αρμοδιότητες του Πρίτανη, τώρα που έχει έρθει το Συμβούλιο Ιδρύματος. Για ποιο λόγο θα λογοδοτεί, για ποιο λόγο θα τον επιβλέπουν, τι αρμοδιότητες πέραν του Συμβουλίου θα έχει, τις οποίες μπορεί να οδηγήσει και στην πάυση του, αν δεν κάνει κάτι, αν υπάρξει κάποιο σοβαρό λόγο? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σπουδαίος λόγος θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η παράβαση του νόμου, η παράβαση του κανονισμού, η σημαντική απόκληση από το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ο ίδιος έχει καταθέσει και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. Άρα, φανταστείτε ότι το ανώτερο όργανο διοίκησης είναι το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο συμμετέχει ο Πρίτανης. Από εκεί και πέρα, ο Πρίτανης έχει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης και υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν το πώς μπορεί να μεταφέρει αρμοδιότητες στο Συμβούλιο στον Πρίτανη. Αλλά, για παράδειγμα, θέματα όπως η έγκριση προϋπολογισμού, όπως η έγκριση στρατηγικού σχεδίου, όλα αυτά είναι στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κάνω και μία ακόμα ερώτηση σχετικά με το πειθαρχικό. Υπάρχει κάτι, κάποια αλλαγή που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι αξιολόγου, είτε όσον αφορά το πειθαρχικό των καθηγητών, είτε των φοιτητών? Διευθυνίζω ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για το πειθαρχικό των φοιτητών. Αυτές έχουν περάσει με τον προηγούμενο νόμο. Ναι, ενσωματώνονται, αλλά δεν έχουμε κάτι καινούριο. Εκείνο το οποίο κάναμε, μαζέψαμε όλες τις διατάξεις από το 1931 μέχρι σήμερα. Υπήρχαν διατάξεις οι οποίες αναφέρονταν σε βασιλιά. Υπήρχαν διατάξεις οι οποίες έλεγαν, δεν υπήρχε, υπήρχε τότε ένα μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα και όλα περνούσαν από τον Πρίτανη απευθείας στον Υπουργό. Υπήρχαν διατάξεις οι οποίες όριζαν ότι ο Υπουργός ορίζει πειθαρχικές ποινές. Ήταν ένα εντελώς απληχιωμένο σύστημα, όχι απληχιωμένο, ξεπερασμένο. Εκείνο το οποίο κάναμε, μαζέψαμε όλες αυτές τις διατάξεις, είδαμε και περιπτωσιολογικά τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, διότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχουν την εμπειρία, επειδή επεξεργάζονται αυτά τα θέματα. Ο κύριος Ράντος, ο οποίος είχε διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής που εξέτασε τα πειθαρχικά των καθηγητών, μας βοήθησε σε αυτό το θέμα και έτσι μαζέψαμε όλες αυτές τις διατάξεις και τις εξυγχρονίσαμε. Καλή ερώτηση. Να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Πριν από λίγο υπήρξε ένταση πάλι έξω από το Τμήμα Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπήρχαν επεισόδια πάλι μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών και μάλιστα ένας φοιτητής έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και τον έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πανεπιστημιακή αστυνομία και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τους δούμε στα πανεπιστήμια και σε σχέση βέβαια με όλα αυτά που γίνονται? Πρώτα απ' όλα να πω ότι επειδή είμαστε εδώ, όπως βλέπετε, τελευταία μία μισή ώρα, δεν έχουμε εικόνα των τελευταίων νέων που μπορεί να έχετε εσείς, αλλά θα ενημερωθούμε αμέσως μετά με τον κύριο Υφυπουργό. Να πω το εξής καταρχάς για το θέμα του βιολογικού εν γέννη. Ο λόγος που το θέμα αυτό είναι στην επικαιρότητα είναι επειδή αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια. Αν δεν το είχε κάνει, δεν θα ήταν στην επικαιρότητα. Θα συνεχιζόταν μία κατάληψη για 35η χρονιά. Η κυβέρνηση αυτή όμως αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτό και αυτό έγινε στη βάση του νόμου που ψηφίσαμε τον Αύγουστο του 19,
ο οποίος αποκατέστησε το πανεπιστημιακό άσυλο στην πραγματική του έννοια. Να υπάρχει δηλαδή η ελευθερία στην έκφραση, η ελευθερία στη διδασκαλία, η ελευθερία στην έρευνα. Άρα ο λόγος που είναι στην επικαιρότητα αυτό σημαίνει επειδή κάναμε χρήση αυτής της διάταξης και επειδή τι πήγαμε να κάνουμε, εκεί που υπήρχε μια κατάληψη 34 χρόνια, πήγαμε τι πιο φυσιολογικό να χτίσουμε μια βιβλιοθήκη εντός ενός πανεπιστημίου. Με ρωτήσατε για τις ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όπως ξέρετε, απαραίτητη προϋπόθεση με βάση τον νόμο ήταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος. Για να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, εφόσον είχαν ασκηθεί δύο προσφυγές σχετικά με τη συνταγματικότητα της διάταξης αυτής, έπρεπε να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πολύ πρόσφατα αποφάνθηκε θετικά για τη συνταγματικότητα του μέτρου αυτού. Κατατέθηκε ήδη από την κυβέρνησή μας και τα συναρμόδια Υπουργεία το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος. Αναμένουμε την έκδοσή του. Έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων μελών των ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και μόλις εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα εντός των επόμενων εβδομάδων, ελπίζουμε, θα μπορέσει να εκκινήσει αμέσως η λειτουργία των ομάδων αυτών στη βάση του σχεδιασμού των αρμόδιων οργάνων της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, θυμίζω ότι οι ομάδες αυτές, ο στόχος είναι να λειτουργούν κυρίως αποτρεπτικά. Να αποτρέπουν ακριβώς περιστατικά έκνομων ενεργειών και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν προκειμένου να αναβαθμιστεί συνολικά το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και να τονίσω και το εξής. Δεν είναι οριζόντιο μέτρο. Το έχουμε πει επανειλημμένως ότι πρόκειται για ομάδες που θα δρουν όσο και όπου υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη. Και άλλη μια ερώτηση που αφορά το σχολικό εκφοβισμό που βλέπουμε στην τελευταία σοφός της δημοσιότητας. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει πάρα πολλά. Έχετε βάλει ψυχολόγους στα σχολεία, υπάρχει ο σχολικός σύμβουλος ζωής, τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Έχετε σκοπό να πάρετε κάποια μέτρα συγκεκριμένα με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου ή σε συνεργασία και με κάποια άλλα υπουργεία ενδεχομένως? Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, πολύ σύνθετο, με πολύ δύσκολη λύση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες εκείνοι που γεννούν βία. Όπως είπατε, το Υπουργείο Παιδείας έχει τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου προβεί σε μια σειρά ενεργειών. Έχουμε αυτή τη στιγμή τους περισσότερους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία μας από ό,τι όλα τα περασμένα χρόνια. Έχουμε θεσμοθετήσει τον λεγόμενο Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, ο οποίος τι είναι? Είναι ένα πρόσωπο, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι το πρώτο σημείο επαφής του μαθητή του μαθητή, ο οποίος μπορεί είτε να βιώνει ο ίδιος ένα περιστατικό εκφοβισμού, είτε να το βλέπει αυτό στο περιβάλλον του, στους μαθητές του, στους φίλους του κ.ο.κ. Άρα είναι το πρώτο αποκούμπι, η πρώτη επαφή. Αυτό ήδη λειτουργεί από πέρσι. Επίσης, έχουμε κάνει επιμορφωτικά προγράμματα στους εκπαιδευτικούς, έχουμε κάνει μια ειδική συνεργασία με το Σχολικό Ψυχολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε εντάξει το σχολικό εκφοβισμό και στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας και στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Γιατί σκεπτόμενοι και μακροπρόθεσμα, και δεν είναι μόνο το τώρα, τι κάνουμε τώρα, είναι και πώς θα αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά στο μέλλον και πώς θα οδηγήσουμε σε μια εξάλληψη τέτοιων περιστατικών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε εισάγει στα εργαστήρια δεξιοτήτων θεματικές που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό στον άλλον, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, εκφάνσεις σχολικού εκφοβισμού κ.ο.κ. Τώρα, η αλήθεια όμως είναι ότι κοιτάμε σε οριζόντιο πλέον κυβερνητικό επίπεδο, διότι όπως είπα είναι πολλοί παράγοντες που γεννούν βία και είναι μια πρωτοβουλία η οποία προχωρά σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο. Για να ενισχύσουμε έτι περαιτέρω αυτή την προσπάθεια, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να πούμε περισσότερα, θα είμαστε το επόμενο διάστημα. Άρα δρομολογείται μια οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για το θέμα αυτό. Κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να αλλάξετε το ποινολόγιο των μαθητών, έτσι, το ανώτατο όριο τιμωρίας είναι 2 ημέρες αποβολή, ό,τι και αν κάνουν μαθητές, και αλλαγή σχολικού από εκεί, για να γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, γίνεται σπάνια. Και επίσης, πώς καλύπτεται τον εκπαιδευτικό? Υπάρχουν πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν παρατήρηση σε ένα μαθητή, φοβούμενοι ότι μπορούν να δεχθούν κάποια μήνυση από τον γονιό, να δεχθούν την επίθεση από τον γονιό, πληκτική επίθεση στη συνέχεια, από τον ίδιο τον μαθητή. Πώς καλύπτεται ένας εκπαιδευτικός? Προτίθεστε να πάρετε κάποια μέτρα, κάποια μέρημνα για τους εκπαιδευτικούς? Λοιπόν, και συμπληρωματικά μία ερώτηση για να τελειώσω. Ένα χρονοδιάγραμμα για τους διευθυντές των σχολείων και τους συμβούλους εκπαίδευσης. Θα έχουμε επιλογές διευθυντών σχολείων
από το νέο σχολικό έτος. Θα έχουμε νέους διευθυντές σχολείων. Αυτό. Λοιπόν, για τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται στο σχολείο, καταρχάς να διευκρινίσω ότι το ανώτερο δεν είναι η διήμερη υποβολή, είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η οποία επιβάλλεται όταν υπάρχει απόφαση σχετική και όταν τα στοιχεία συντείνουν προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε δεχτεί εισηγήσεις για να δοθούν και περισσότερο, μια μεγαλύτερη βεντάλια, ας το πούμε έτσι, παιδαγωγικών μέτρων, είναι υπό εξέταση, θα το δούμε αυτό. Πάντως, το ανώτερο παιδαγωγικό μέτρο, το πιο αυστηρό, είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τώρα, να πω το εξής. Ξέρετε, ακούγονται πολλά αυτές τις μέρες, είτε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι δήθεν δεν κάνουν τίποτα, είτε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι απέναντίας μπορεί να έχουν αντίθετη στάση. Κοιτάξτε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται διερεύνηση πάντοτε. Να γίνεται διερεύνηση κάθε περιστατικού και είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια οριζόντιας κατηγοριοποίησης οποιοδήποτε. Άρα, γι' αυτό όποτε συμβαίνει το οτιδήποτε και στο περιστατικό το συγκεκριμένο, εντός μίας ώρας είχε διαταχθεί έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία παρακολουθεί και τις εξελίξεις των οργάνων της τάξης, διότι τρέχει μια παράλληλη και αστυνομική έρευνα. Άρα, το μείζον εδώ πέρα είναι να γίνεται διερεύνηση σε βάθος. Και σε κάθε περίπτωση επιμένουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της επιμόρφωσης, πάρα πολύ. Και επίσης επιμένουμε όμως αντιστοίχως και στο κομμάτι της ασφάλειας και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας να καταγγείλουν και να καταγγείλουν και ανώνυμα περιστατικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε προκειμένου να δώσουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία στην εκπαιδευτική κοινότητα για να παρακινηθεί να μιλήσει. Πού να το καταγγείλουν? Κύριε Σιακαβάρη, προτρέχετε. Γι' αυτό μίλησα για μια οριζόντια κυβερνητική πρωτοβουλία. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχουμε ερωτήσει ακόμα και από τον νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν έχουν οι κύριοι και κυρίες από το WebEx που παρακολουθούν, αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για το νομοσχέδιο. Έχει στείλει η Χριστίνα η καλοκύρη από το Star. Δεν βλέπουμε κάτι στο chat. Μας είπε. Ναι, την έχει εσάς. Εντάξει, την έχει στείλει, αλλά δεν έχει σχέση με το νομοσχέδιο. Έχει σχέση με τις μάσκες, γιατί φεύγουν οι μάσκες 2 εβδομάδες πριν κλείσουν τα δημοτικά. Κάποιος μαθητής μπορεί να έχει έναν αδελφό ή μια αδελφή που δίνει εξετάσεις και να μεταφέρει τον ιό ή στο σπίτι σε ομάδες ευπαθείς. Η ερώτηση της Χριστίνας. Ναι. Απλά να παρακαλέσω όσο μπορούμε να επικεντρωθούμε και στο νομοσχέδιο, με χαρά να κάνουμε και μια άλλη συνέντευξη, αν θέλετε, για άλλα θέματα. Να απαντήσω όμως αυτή την ερώτηση σχετικά με τις μάσκες. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, ακολουθούμε πολύ στενά τις εισηγήσεις και συζητάμε με την Επιτροπή των Ειδικών. Η μάσκη. Κύριε Σεκαβαράκη, καλωσύνη λίγο. Όχι. Ο κύριος Σεκαβάρας απλά ακούγονταν. Σχετικά λοιπόν με τις μάσκες. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει την άρση του μέτρου της μάσκας σε πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Η Επιτροπή λοιπόν εισηγήθηκε την άρση της μάσκας και στα σχολεία με εξαίρεση τις εξετάσεις. Γιατί θα έλεγα ότι είναι περισσότερο, επειδή ακριβώς στις εξετάσεις υπάρχει ένας παράγοντας και ψυχολογικός. Δηλαδή, μας έχει μεταφερθεί από πάρα πολλά παιδιά η αγωνία να μην βγουν οι μάσκες και στις εξετάσεις, για να μην έχουν και μία πρόσθετη πηγή άγχους σχετικά με το ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να κολλήσουν. Άρα, έχει κρατηθεί μία γραμμή συνεπής σε ό,τι αφορά εξετάσεις, διότι αν ένα παιδί χάσει εξετάσεις, το μπορεί να σημαίνει να ξαναδώσει Σεπτέμβριο ή σε κάποια άλλη χρονική συγκυρία. Άρα, υπάρχει μία συνεκτική γραμμή σχετικά με με την χρήση της μάσκας στις εξετάσεις. Κατά τα λοιπά όμως, και να απαντήσω εξαιρετικά καλοκαίρι, βλέπετε ότι πλέον δεν υπάρχουν μάσκες. Δηλαδή από 1η Ιουνίου δεν υπάρχουν πουθενά. Θα ήταν λίγο, θα έλεγα, συνεπές το να μην φοράει κανείς μάσκες σε εστιατόρια και σε μπαρ και σε οποιοδήποτε χώρους και να φοράει στο σχολείο. Και να τονίσω ότι η μάσκα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσο τα επιδημιολογικά δεδομένα αυτό δείχνουν. Αυτή τη στιγμή η επιδημία είναι σε μία ύφεση, την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, δεν εφησυχάζουμε προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα έχουν οδηγήσει την Επιτροπή των Ειδικών να εισηγηθεί την άρση της μάσκας σε σχεδόν κάθε φύση αρμοδιοδραστηριότητα, θα έλεγα, έτσι και στα σχολεία. Έχουμε λάβει και μία γραπτή ερώτηση από την κυρία Στρεβίνα. Το εξάμεινο του ελληνικού Εράσμους θα είναι εντός του κανονικού χρόνου σπουδών για το πτυχίο ή θα είναι επιπλέον χρόνος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ένας φοιτητής?
ερώτηση στην αδέλφου, μια πληρωματική διευκρίνηση να σας ζητήσω. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, θα ήθελα να μου πείτε την εξής περίπτωση. Θεωρείτε ότι ένας φοιτητής από την Αθήνα, ας πούμε από την Ιατρική Αθηνών, θα επιλέξει κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα εκτός Αθηνών να σπουδάσει για 6 μήνες, π.χ. την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, και αν το κάνει, θα του προσφέρετε την στέγαση και τη σύντηση στο Ίδρυμα, δηλαδή υπάρχει φοιτητική μέρημνα γι' αυτό ή θα κληθεί να το κάνει με δικά του έξοδα. Ήθελα λίγο την οπτική σας. Πώς φαντάζεστε το εσωτερικό Εράσμους, διότι νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε ένα υψηλό ενδιαφέρον προς τα αθηναϊκά πανεπιστήμια. Και μετά την απάντηση και στην κυρία Σρεβίνα, θα ήθελα να ξαναρωτήσω πάνω σε 2-3 απορίες που έχω. Ευχαριστώ. Κύριε Λακασά, να τα συγκεντρώσω. Να πω πρώτα απ' όλα για τους φοιτητές του εσωτερικού Εράσμους. Είπατε για έναν φοιτητή ιατρικής. Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλει να πάει. Οι δυνατότητες είναι ανοιχτές. Μπορεί να θέλει ένας φοιτητής ιατρικής να πάει για 6 μήνες να παρακολουθήσει οικονομικά σε ένα πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτό θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Κατά τα λοιπά, άρα οι δυνατότητες είναι όλες ανοιχτές. Και να τονίσω ότι σε αυτό που είπατε σε σχέση με τη στέγαση ισχύουν ό,τι ισχύει εν γέννη για το στεγαστικό επίδομα, οι οριζόντιοι κανόνες που ισχύουν σχετικά με τη στέγαση. Επειδή θέσατε ένα θέμα ενδιαφέροντος για κεντρικά πανεπιστήμια, να πω ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ένα ποσοστό που θα γίνει δεκτό σε περίπτωση που υπάρχει αθρώα προσέλευση, θα έλεγα, κάποιον προς κεντρικά πανεπιστήμια. Αλλά κοιτάξτε, το ιστορικό Εράσμους είναι κάτι στο οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ, θα φανεί στην πράξη. Πάντως, είναι κάτι το οποίο μας φτάνει πάρα πολύ από φοιτητές οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να δουν κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε ένας φοιτητής αρχιτεκτονικής, ο οποίος θέλει να πάει για ένα εξάμεινο να δει τη Σχολή Καλών Τεχνών, να δει κάτι διαφορετικό. Και ναι, θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη σχετικά με το χρονικό όριο φοίτησης. Είναι προς όλα τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση που δίνεται. Είναι μία ανοιχτή δυνατότητα. Το ποσοστό, ναι. Είναι για όλα. Ναι, το ποσοστό για τη συμμετοχή που είναι νομίζω μέχρι 10%, αν δεν κάνω λάθος, των φοιτητών, αφορά σε όλα τα πανεπιστήμια τα οποία δέχονται φοιτητές στο πλαίσιο του εσωτερικού Εράσμους. Αν θα είναι επιπλέον χρόνο. Έχουμε κάτι άλλο? Ναι. Ναι. Για τους διευθυντές των σχολείων. Όπως ξέρετε, έχουμε ακολουθήσει, όπως προέλεπε ο νόμος, τη σειρά για τις κρίσεις τελεχών. Προηγήθηκαν οι διευθυντές εκπαίδευσης, ακολουθούν οι σύμβουλοι και αμέσως μετά είναι οι διευθυντές σχολικών μονάδων. Εξετάζουμε τις δυνατότητες για το πότε μπορεί να ξεκινήσει αυτό. Δεν έχω ακόμα νεότερα. Όταν έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, είναι η αμέσως επόμενη προτεραιότητα μετά τους συμβούλους ή παράλληλα ενδεχομένως με τους συμβούλους. Μπορεί και παράλληλα με τους συμβούλους, θα το δούμε. Μετροπολογία. Θα το δούμε. Είπατε στον κύριο Σιακαβάρα ότι όταν ένας υποψήφιος, μάλλον ένας φοιτητής ξένου πανεπιστημίου, πάει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο για να ζητήσει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο θα ζητά βεβαίως και τόπο σπουδών. Ποιος θα την ελέγχει, δηλαδή αν κάποιος θέλει να πει ότι όντως έγινε σε μια βρετανική πόλη, ποιος θα ελέγχει ότι όντως έγινε σε μια βρετανική πόλη, έγιναν οι σπουδές του? Και επίσης θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι για την κατάργηση του ορίου των 2 εβδομάδων στις καταλήψεις. Ο νόμος Διαμαντοπούλου στις καταλήψεις. Είπατε ότι μπορούν να διευρύνουν το χρόνο σπουδών του εξαμήνου, τα πανεπιστημία, τα τμήματα, με δική τους απόφαση. Το θέτω, το άκουσα καλά ή το σημείωσα καλά. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Και για να μην μου πείτε κάτι που πιθανότατα να θέλει και άλλη διευκρίνηση, να σας το διευκρινίσω εγώ τι σκέπτομαι. Αν κάποιο τμήμα της Αθήνας κάνει κατάληψη 10 εβδομάδες και μετά από πίεση των φοιτητικών παρατάξεων, που συνήθως έχει γίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, όσοι έχουν περάσει από ελληνικό πανεπιστήμιο το ξέρουν αυτό,
οι φοιτητές, οι καθηγητές αποφασίσουν να κάνουν, να δεκτούν ότι είναι επαρκής χρονικός, τέλος πάντων, χρόνος σπουδών, οι 5 εβδομάδες. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, διότι ο νόμος Διαμαντοπούλου όρισε τις 13 εβδομάδες κατελάχιστον χρόνων διδασκαλίας, ακριβώς για να αποφευθούν αυτές οι πιέσεις. Κύριε Λακασά, υπάρχει ελάχιστο όριο σπουδών. Από την άλλη, για τις καταλήψεις που αναφέρατε, υπάρχει ειδικό πλαίσιο πλέον που προβλέπει και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση κατάληψης, όπως γίνεται και στα σχολεία, όπως ξέρετε. Να πω το εξής πάντως, επειδή θέσατε το θέμα του γιατί πηγαίνει στη Βουλή. Εγώ πραγματικά, εφόσον έχουμε και όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα πλέον, δεν θεωρώ λογικό οι 300 βουλευτές να αποφασίζουν για το αν θέλει ένα πανεπιστήμιο να παρατείνει το εξάμεινο κατά μία εβδομάδα. Θεωρώ πλέον αρμόδια τα πανεπιστήμια να το κάνουν αυτό και δεν ξέρω και άλλες χώρες που να αποφασίζει η Βουλή για το αν θα παρατείνει το εξάμεινο. Αλλά βεβαίως προβλέπεται. Βεβαίως προβλέπεται ελάχιστο όριο σπουδών. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα σας το πω είναι μέσα διατάξεις. Πόσες, 39 ώρες. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο όριο παντός για να διασφαλιστεί αυτό που λέτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας να περάσουμε και ένα μήνυμα αποκέντρωση. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λίγο τη ρύθμιση που υπήρχε στα σχολεία. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε πέρυσι το καλοκαίρι, που έλεγε ότι το πόσα λεπτά θα κάνει ένας καθηγητής διαγώνισμα είναι απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Δηλαδή, αν θα βάλει 10 λεπτά ή 15 λεπτά διαγώνισμα, αποφασίζει η Βουλή. Εμείς το αλλάξαμε αυτό. Και βάζουμε που αποφασίζει ο δάσκαλος, ο καθηγητής ο ίδιος να αποφασίζει όχι μόνο τη διάρκεια διαγωνισμάτων, αλλά και άλλους τρόπους αξιολόγησης. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην αποκέντρωση. Πιστεύουμε ότι τα διεθνή στοιχεία δείχνουν σε τι βαθμό η αποκέντρωση συνδέεται με αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αυτό εντάσσει σε μια προσπάθεια να αποκεντρώσουμε ακριβώς το σύστημα. Με ρωτήσατε και για τις βεβαιώσεις τόπου σπουδών. Το πανεπιστήμιο θα επικοινωνεί με το πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής, όπως γίνεται και σε τόσες άλλες χώρες. Θα ζητά τη βεβαίωση τόπου σπουδών και αυτό προφανώς θα γίνεται μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Κύριε Γενικέ, θέλετε να προσθέσετε. Θα σκοντάξει στα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα δίνει το πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να το διευκρινίσω. Κύριε Σακαβάρα, και σήμερα ο ΔΟΑΤΑΠ. Άλλο το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι θεσμοθετημένο, είναι ευρωπαϊκό οργανισμό. Μισό λεπτό. Δεν είναι μεταπτυχιακό, γραμματεία μεταπτυχιακού. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Σήμερα ο ΔΟΑΤΑΠ για να ελέγξει τα πτυχία όταν ζητάει τη βεβαίωση τόπου σπουδών. Αυτό για τα πτυχία τα οποία θα είναι στο Μητρό και θα μπορεί να υπάρχει η πιθανότητα να είναι κάποιο από αυτά που έχει δοθεί από τα κολέγια εδώ, θα υπάρχει πάντα και η λίστα στο Μητρό, θα υπάρχει ποια προσφέρονται στην Ελλάδα, όταν είναι, κάνετε λάθος, όταν σήμερα δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στο ΔΟΑΤΑΠ. Σε γραμματέα να στείλει τέτοια στοιχεία πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο, προσωπικό δεδομένο του πανεπιστημίου, το που έλαβαν χώρα οι σπουδές. Κρατώ με φυλάξει. Ναι, κύριε Σακαβάρα, δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε που το λέω. Ο ίδιος ο φοιτητής. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο που έλαβαν χώρα οι σπουδές για ένα ίδρυμα δημόσιο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό που αλλάζει μόνο είναι αντί να το κάνει κεντρικά τη διαδικασία αυτή ο ΔΟΑΤΑΠ, θα μπορεί να το κάνει το πανεπιστήμιο ελέγχοντας το Μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ. Να προσθέσω, κύριε Λακασά, επανέρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε. 39 ώρες προβλέπονται, όπως ακριβώς και στο νόμο 4.009. Προβλέπονται 39 ώρες τα βασικά μαθήματα. Εάν δεν θα διδαχθούν οι ώρες που προβλέπονται, προφανώς δεν μπορεί να γίνει και αξιολόγηση. Επίσης, να διευκρινίσω κάτι που με ρωτήσατε σε σχέση και με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο αφορά καθαρά την εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αυτό προφανώς δεν επεμβαίνει στη δυνατότητα που έχει οποιοδήποτε να ιδρύσει λόγους όπως υπάρχει από το αστικό δίκαιο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα όργανα του Πανεπιστημίου, πλέον θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των φοιτητών σε αυτά τα όργανα. Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα που βγήκε μόλις τώρα, ναι, ότι καταργείται τις παρατάξεις. Λοιπόν, οι παρατάξεις που καταλαβαίνετε γενικώς οι σύλλογοι είναι προκύπτει εκ του αστικού κώδικα το να διδρύσει οποιοδήποτε ένα σύλλογο. Εδώ, πώς? Και το Σύνταγμα, προφανώς. Εδώ λοιπόν μιλούμε για την εκπροσώπηση των φοιτητών στα πανεπιστήμια, στα αρμόδια, ακαδημαϊκά
όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών μονάδων. Εκεί λοιπόν προβλέπεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και συμβούλιο φοιτητών. Το αν θέλει οποιοδήποτε να συγκροτήσει ένα σύλλογο, οπουδήποτε και αν βρεθεί, αυτό είναι μια βασική ελευθερία που προστατεύεται και εκ των συντάγματος και εκ του αστικού κώδικα. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Για τον εκτελεστικό διευθυντή, θα ήθελα. Αυτός θα επιλέγεται από το Συμβούλιο Ιδρύματος ή από το ΜΑΣΕΠ? Από το Συμβούλιο Διοίκησης, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης, όπως είπα και προηγουμένως, θα ορίζεται και θα πάβεται κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης. Θα πάβεται μόνο προφανώς πριν από το τέλος της θητείας του, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Αλλά θα. Από το Συμβούλιο Διοίκησης, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είπαμε, είμαστε στη διάθεση όλων για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις σχετικά με το νομοσχέδιο. Θα δώσουμε τώρα στη δημοσιότητα την πλήρη παρουσίαση, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο και θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες το κείμενο του νομοσχέδιου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.